εμείς στεκόμαστε απέναντι σε όλα αυτά που φαίνεται ότι υπάρχει μια συναντήληψη από τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm. το οποίο από την πείρα τους οι εργαζόμενοι και ο λαός καταλαβαίνουν ότι δεν έχει να κάνει με τις δικές τους ανάγκες, ούτε πρόκειται να κάνει. Αυτό, δεν το, αυτό είναι, το δηλώνουν και η Τράπεζα της Ελλάδος και η Φόντερ Λάιεν, mm-hmm. ότι ας πούμε οι πόροι αυτοί δεν θα κατευθυνθούν για να ικανοποιήσουν καμία άλλη ανάγκη, υγεία, παιδεία κτλ. Εντάξει, πάντως αυτά τα 32 δις τα πήραμε. Τα πήραμε πίσω. Το 84% πήγε σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αλλά εντός χώρας είναι. 16, εντός χώρας. Ναι. Τι σήμαινε, δεν πήραν οι εργαζόμενοι, δεν πήρε ο λαός. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι πήραν αύξηση της φορολογίας, πήραν ένταση των πληστηριασμών, πήραν 13 ώρη εργασία που ήταν προαπαιτούμενο mm-hmm. του Ταμείου Ανάκαμψης και μια σειρά άλλα που θα φαίνεται ότι την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι όλοι ομνύουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα ενταθούν. Πράσινη μετάβαση. Προχτές είχαμε το και χρηματιστήριο ενέργειας, που επίσης έχουν όλα τα άλλα υπόλοιπα κόμματα στηρίξει στην Ευρωβουλή. 70% αύξηση συζητάμε το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα των πολεμικών δαπανών. Η ίδια η Φόντερ Λάιεν, απαντώντας και στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή, όπως λέτε, περνάει σε πολεμική οικονομία, θα πρέπει να σκεφτεί να κόψει πόρους από όλα τα άλλα, τα πενιχρά, λέμε εμείς που φτάνουν στο λαό, για να πάνε σε πολεμικές δαπάνες. Άρα διαμορφώνεται μια κατάσταση που αναδεικνύει ακόμα και με πιο έντονα στοιχεία, υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των πολλών και αυτούς καλούμε, αλλά με τα συμφέροντα των λίγων, αυτούς λοιπόν καλούμε στις 9 Ιούνιου να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί η αποχή ίσα-ίσα δεν αποτελεί πολιτική θέση. Την επόμενη ημέρα, με το ποσοστό αυτών που ψηφίσανε, θα μοιραστούν οι έδρες και να στηρίξουν το ΚΚΕ, αυτή τη φωνή που και αποκαλύπτει μέσα στην Ευρωβουλή και προσπαθεί να οργανώσει την πάλι σε επίπεδο καθημερινότητας, γιατί εκεί βρίσκουν τους υποψήφιους του ΚΚΕ. Εμείς καλούμε τους 17χρονους κόντρα στην καθημερινότητα που έχουν διαμορφώσει για αυτούς και την οικογένειά τους και το μέλλον που ετοιμάζουν. Οι νεολαίοι να ρίξουν κόκκινη ψήφο, να ρίξουν μαύρο στις πολιτικές που τους καλούν να συμβιβαστούν όλο και λιγότερα, να το κάνουν όπως οι φοιτητές που ανέδειξαν την πανσπουδαστική, τους αγωνιστές της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές και να βγουν στο δρόμο, γιατί η ζωή είναι εδώ για όλα αυτά που τους ανήκουν και θα πρέπει να πολεμήσουν.